Η μέρα δράσης είναι η αυριανή για τα εργατικά σωματεία. Έτσι, σε πανελλήνιο επίπεδο, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα απευθύνουν κάλεσμα για τις 28 Απρίλη για να δυναμώσουν οι φωνές, όπως λένε, και να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας της υγείας, αλλά και να υπερασπιστούν τα εργασιακά δικαιώματα. Οι δράσεις είναι κοινές με τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων και τους αγροτικούς συλλόγους. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατάργηση των μέτρων που πάρθηκαν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη διαχείριση της κρίσης. Είναι μια μέρα δράση πανελλαδική την οποία ορίσαμε για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε λίγο το ηθικό των εργαζόμενων. Είναι διάφορα μέτρα τα οποία πέρασαν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες πρέπει να απαιτήσει το εργατικό κίνημα να πάρθουν πίσω όπως θα πάρθουν πίσω και τα μέτρα του περιορισμού. Δεν πρέπει να δεχτούμε να μείνει τίποτα από αυτά τα οποία έχουν καταργήσει είτε δικαιώματα αδείας, είτε μισθούς, είτε οτιδήποτε άλλο από τα μέτρα που πέρασαν. Γι' αυτό και εμείς καλούμε αύριο σε όλους τους χώρους δράσης τον κόσμο να έρθει σε επαφή μαζί μας όπου θα μπορέσουμε να πάμε, αλλά και αντίστοιχα, τώρα που είναι στο σπίτι και στο καναπέ, να σκεφτεί ότι μόλις βγει, πώς πρέπει να αντιδράσει, τι πρέπει να δεχτεί και με ποιον πρέπει να στρατευτεί για το αύριο που όλοι ξέρουμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Στις Σέρρες οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από το νοσοκομείο Σερών το πρωί. Στις Σέρρες ξέρω ότι θα είμαστε το πρωί στο νοσοκομείο. Και από εκεί πέρα σε διάφορα σούπερ μάρκετ και μεγάλα καταστήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Γιατί ούτως ή άλλως η υπόλοιπη εργασιακή χώρα είναι κλειστή, δεν μπορούμε να παρέμβουμε.